Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας από τη φιλόξενη συχνότητα του NSTV. Τρίτη 10 Οκτωβρίου σήμερα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά που έχουν συμβεί στα αθλητικά δρόμενα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην προσωπική σελίδα Χρήστος Γεωργίου στο Facebook αλλά και στο Instagram, έτσι ώστε να μπείτε και εσείς στην παρέα μας και να συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, καθώς είχαμε και ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε ποδόσφαιρο, αλλά και Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Πούμε οτιδήποτε όμως, προηγείται όπως πάντα η καθιερωμένη στήλη μας στο σαν σήμερα, καθώς σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου έχουν συμβεί πάρα μα πάρα πολλά γεγονότα, ξεκινώντας από το μακρινό 1857, τότε που δημιουργείται η American Chess Association στη Νέα Υόρκη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1865, ο Τζον Χάιατ πατεντάρει την μπάλα του μπιλιάρδου από ένα υλικό που μοιάζει με λεβαντόδοντο. Πάμε και στο 1960, εκεί όπου 16 παίκτες της ομάδας φούτμπολ του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνιας σκοτώνονται όταν το αεροσκάφος το οποίο επιβαίνουν κόβεται στα δύο και τη λέγεται στις φλόγες, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Τολέντο στο Οχάιο. Διάσημος επιζών, ο Τεντ Τόλνερ, που στη συνέχεια θα γίνει προπονητής στη Southern California το 1983 μέχρι το 1986. Πάμε όμως να δούμε και το τι συνέβη την σεζόν 1964, τότε που ξεκινούν οι 18οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, οι οποίοι ολοκληρώνονται στις 24 του ίδιου μήνα. Είναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που γίνονται στην Ασία, συμμετέχουν 4.057 αθλητές και 683 αθλήτριες από 94 κράτη. Την Ολυμπιακή Φλόγα δεν ανάβει ένας αθλητής, αλλά ο 19χρονος Ιάπωνας Γιοσιμόρι Σακάι, μετέπειτα δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 6 Αυγούστου του 1945, την ημέρα που έπεσε η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Η Νότιος Αφρική αποκλείεται, ενώ η Ινδονησία και η Νότια Κορέα δεν παίρνουν μέρος επειδή διαφωνούν με τις αποφάσεις της ΔΟΕ. Για τελευταία φορά, μέχρι την πρόδοση του τείχους του Βερολίνου, εμφανίζεται ενωμένη γερμανική ομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 19 αθλήματα, νέα αθλήματα είναι το τζούντο και το βόλεϊ ανδρών και γυναικών. Με τη βοήθεια διαστημικού δορυφόρου, οι αγώνες μεταδίδονται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο και για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται οι κομπιούτερες για τα αποτελέσματα. Στη γυμναστική, η 30χρονη Ρωσίδα Λαρίσα Λατίνινα κλείνει την καριέρα της κερδίζοντας 2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια, ενώ συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956, του 60 και του 64, έχει συγκεντρώσει 9 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα. Ο Αμερικανός κολυμβητής Don Solander κερδίζει 4 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα ελεύθερο, 400 μέτρα ελεύθερο, 4x100 ελεύθερο και 4x100 μεικτή.
Πάμε και στο 1966, εκεί όπου με κορυφαίο τον αρχηγό Ανδρέα Γαρίφαλο, που σκόραρε το ένα γκολ, το άλλο ο Πατλάκας, ο Εθνικός κερδίζει την Μπαρτσελόνα με 2-0 στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο μπροστά σε 2.500 φιλάθλους και προκρίνεται στο Final Four του Κυπέλλου Ευρώπης του Πόλο, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γερμανία τον επόμενο μήνα. Το 1976 ο 98χρονος Δημήτρης Ιορδανίδης γίνεται ο γυραιότερος άνθρωπος που παίρνει μέρος σε μαραθώνιο όταν τερματίζει σε 7 ώρες και 33 λεπτά στην κλασική διαδρομή. Το 1987 ο Βρετανός Τόπ Μακλίν διασχίζει τον Ατλαντικό ωκεανό, κοπηλατώντας σε χρόνο ρεκόρ 54 ημερών και 18 ωρών. Το 1991 διεξάγεται ο εναρκτήριος αγώνας της νεοσύστατης Premier League. Δύο χρόνια αργότερα, το 1993, η Ξάνθη υπογράφει συμφωνία με την αυτοκινητοβιομηχανία Skoda, βάσει της οποίας για τα επόμενα 3 χρόνια η ομάδα θα ονομάζεται Skoda Ξάνθη. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που υιοθετεί αυτή την πρακτική και που θα αποδειχθεί τόσο επιτυχής ώστε θα παραταθεί η διάρκεια της συμφωνίας. Το 2001 ο Άντι Κόουλ σημειώνει το 23ο του ευρωπαϊκό γκολ στον αγώνα Ολυμπιακού Manchester United 0-2 για το Champions League και γίνεται ο πρώτος Άγγλος σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεπερνώντας τον Μπόμπι Τσάρλτον. Το 2004 ο Θόδωρος Συνοδεινός εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πάλης και γίνεται ο μόνος Έλληνας που υπήρξε πρόεδρος των Ομοσπονδιών Πυγμαχίας και Πάλης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2012, ανακοινώνεται το πόρισμα της USADA για την υπόθεση του ποδηλάτη Lance Armstrong, σύμφωνα με τον οποίο του αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι που είχε κατακτήσει στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων και των 7 Tour de France, λόγω χρήσης αναβολικών. Εναντίον του κατέθεσαν 11 πρώην συναθλητές του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι προμήθευε με απαγορευμένες ουσίες τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του και τους πίεζε για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ντόπινγκ, απειλώντας τους με απόλυση σε περίπτωση άρνησης. Τέλος, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης στην πρεμιέρα της Α1 των Ανδρών επικρατεί με 8-7 του Ολυμπιακού στο Παπαστράτιο, τον οποίο αναγκάζει στην πρώτη του ήττα σε κανονική περίοδο μετά από 177 αγώνες. Η τελευταία ήττα των Ερυθρολεύκων είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2012 για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θήτης και πάλι ήταν ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης που εκείνη τη σεζόν κατέκτησε και τον ντάμπλ. Μπορεί να μην είχαμε πρωτάθλημα της Super League, καθώς είχαμε την διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, ωστόσο
Έγιναν δύο ξαναβολείς αγώνες για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εύκολα με 5-0 του Ατρομήτου, με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, έχοντας σκοράρει δύο τέρματα απέναντι στους Περιστεριώτες. Τα άλλα τέρματα σημείωσαν οι Παλάσιος, Σπόραρ και Γερεμέγεφ, με τον τελευταίο μάλιστα να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Και μάλιστα να πούμε ότι αυτή η ήττα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι μεταξύ της διοίκησης του Περιστερίου και του 53χρονου Ουαλού προπονητή Κρις Κόλμαν, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου. Μάλιστα, ο ίδιος καταλαβαίνοντας ότι δεν ήταν καλή η ομάδα του τη φετινή σεζόν, έχοντας συγκεντρώσει μόνο 3 βαθμούς, αποφάσισε να μην ζητήσει την αποζημίωση που υπήρχε βάση του συμβολέου του. Από και πέρα να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό υπήρχε, αν μπορούμε να το πούμε, μελανό σημείο, η αποβολή του Ζέκα, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, αγωνίστηκε για 250η φορά με την πράσινη φανέλα, ωστόσο αυτή η συμμετοχή δεν έτυχε της εικόνας που είχε ο ίδιος ο Έλληνας Άσος, καθώς αποβλήθηκε από ένα χτύπημα με τις τάπες πάνω σε αντίπαλό του, συγκεκριμένα στον Κεσχρίντα, τον αμυντικό της ομάδας του Περιστερίου. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε στην ΟΠΑΠ Αρένα, η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα, όπως αποδείχθηκε, του Πανετολικού, με και τα 3 γκολ να σημειώνονται από αμυντικούς, από τον Βίντα στο 34ο λεπτό, τον Ρότα στο 36ο και τον Μουκουντή στο 21ο λεπτό. Να πούμε και την βαθμολογία όπως έχει πλέον διαμορφωθεί, καθώς η μοναδική αναμέτρηση που εκκρεμεί είναι αυτή ανάμεσα στον Βόλο και τον Πανσεραϊκό. Έχουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 19 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 16. Στους 14 είναι ο ΠΑΟΚ μας με την ΑΕΚ, 12 βαθμούς για τον Όφη. Από εκεί κάτω έχουμε Πανσεραϊκό και Λαμία να έχουν από 9 βαθμούς. 8 βαθμούς για τον Άρη και τον Αστέρα Τρίπολης, 6 για την Κηφισιά, 5 για τον ΠΑΣ Γιάννενα, 3 για τον Ατρόμητο και τον Πανετολικό και τελευταία είναι η ομάδα του Βόλου με μόνο 2 βαθμούς. Πρωτού συνεχίσουμε την εκπομπή μας, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, καθώς είχε αγωνιστική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Αγγλία, εκεί όπου είχαμε την διεξαγωγή της 8ης αγωνιστικής. Στα αποτελέσματα, Λούτον Τότεναμ 0-1, Μπέρνλι Τσέλσι 1-4, Everton Bournemouth 3-0, Fulham Sheffield United 3-1, Manchester United Brentford 2-1, και Crystal Palace Nottingham Forest 0-0, μάτς τα οποία έγιναν το Σάββατο. Την Κυριακή είχαμε Brighton Liverpool 2-2. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στην αναμέτρηση της West Ham με την Newcastle. Wolves Aston Villa 1-1 και Arsenal Manchester City 1-0. Στη βαθμολογία, έπειτα από 8 παιχνίδια, έχουμε την Tottenham μαζί με την Arsenal, τις δύο ομάδες από το Λονδίνο, να είναι στην κορυφή με 20 βαθμούς. Ακολουθεί η Manchester City με 18. Στους 17 είναι η Liverpool, 16 βαθμούς για Aston Villa και Brighton, 14 για την West Ham, 13 για την Newcastle. Πιο κάτω έχουμε Crystal Palace και Manchester United, έχουν από 12 βαθμούς. Στους 11 είναι η Chelsea και η Fulham, 9 βαθμούς για την Nottingham, 8 για την Wolves, 7 βαθμούς για την Brentford και την Everton. Στους 4 βαθμούς για Luton και Burnley, 3 βαθμούς για την Bournemouth και τελευταία είναι η Sheffield United με μόλις 1 βαθμό.
και από την Αγγλία, να περάσουμε στην γειτονική Γαλλία. 8η αγωνιστική και εκεί στην League One, όπου είχαμε τα αποτελέσματα Strasbourg Nad 1-2, Metz Nice 0-1, Reims Μονακό 1-3, Marseille Havre 3-0, Lyon Lorient 3-3, Montpellier Clermont. Το μάτς αυτό θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία, καθώς είχαμε επεισόδια στο τέλος της αναμέτρησης με μια φωτοβολίδα η οποία έσκασε στα πόδια του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Brest Toulouse 1-1, Lens Lille 1-1 και Rennes Paris Saint-Germain 1-3. Στη βαθμολογία η Μονακό είναι πρώτη με 17 βαθμούς, ακολουθεί η Nice με 16, Paris Saint-Germain και Brest έχουν από 15, στους 13 βαθμούς είναι η Reims, Marseille, Lille έχουν από 12, 11 βαθμούς για τη Rennes και την Nad, στους 10 είναι η Toulouse και η Strasbourg, Montpellier και Havre έχουν από 9 βαθμούς, ένα βαθμό πιο κάτω είναι η Lens και η Metz με 8, 7 βαθμούς για τη Lorient και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Lyon με 3 βαθμούς και την Clermont με 2. Η Γερμανία και η Bundesliga είναι στην 7η αγωνιστική με τις αναμετρήσεις της Gladbach με τη Mainz να λήγει ισόπαλη 2-2, Dortmund Union Βερολίνου 4-2, Λιψία Bochum 0-0, Augsburg Darmstadt 1-2, Stuttgart Wolfsburg 3-1, Werder Bremen Hoffenheim 2-3, Leverkusen Κολονία 3-0, Bayern Μονάχου Freiburg 3-0 και Eintracht Frankfurt Heidenheim 2-0. Στη βαθμολογία η Leverkusen είναι πρώτη με 19 βαθμούς, ακολουθεί η Stuttgart με 18, Bayern Μονάχου και Darmstadt έχουν από 17, 15 για τη Hoffenheim, 14 για τη Λιψία, είναι οι πρώτες 6 ομάδες. Πιο κάτω έχουμε την Wolfsburg με 12 βαθμούς, 10 για την Eintracht και τη Freiburg, 7 για την Heidenheim και την Darmstadt, 6 για την Gladbach. Η Union Βερολίνου μαζί με την Gladbach και τη Werder έχουν από 6 βαθμούς, 5 για την Augsburg, 4 για την Bochum και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Mainz με 2 βαθμούς και την Κολονία με 1 βαθμό. Πάμε και στην Ιταλία, 8η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Serie A, με την Έμπολη και την Ουντινέζε να μένουν στην λευκή ισοπαλία 0-0. Η Λέτσε έφερε επίσης ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Σασουόλο. Ίντερ Μπολόνια 2-2, Ιουβέντους Τωρίνο 2-0 στο ντέρμπι της πόλης. Τζένοα Μίλαν 0-1 με τον Ολιβιέ Ζιρού να είναι στο τέλος ο τερματοφύλακας που έσωσε την ομάδα του, καθώς είχε αποβληθεί ο Μενιάν και δεν υπήρχε κάποιος άλλος τερματοφύλακας στον πάγκο, έχοντας γίνει και οι 5 αλλαγές. Μόντσα Σαλερνιτάνα 3-0, Φροζινόνε Βερόνα 2-1, Λάτσιο Αταλάντα 3-2, Καλιάρι Ρώμα 1-4, Νάπολη Φιωρεντίνα 1-3. Σημαντική νίκη αυτή για τους Βιόλα μέσα στην έδρα της πρωταλήτριας Νάπολη. Στη βαθμολογία η Μίλαν είναι πρώτη με 21 βαθμούς, εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της συμπολίτησας Ίντερ, η οποία είναι πίσω με 2 βαθμούς, διαφορά 19. Στους 17 είναι η Γιουβέντους με τη Φιωρεντίνα, 14 για την Νάπολη, 13 για την Αταλάντα. 12 βαθμούς μοιράζονται η Μόντσα, η Φροζινόνε και η Λέτσε, 11 για τη Ρώμα και την Πολόνια, 10 για τη Σασουόλο και τη Λάτσιο, 9 βαθμούς για την Τωρίνο, 8 για την Τζένοα και τη Βερόνα, 5 για την Ουντινέζε. Έμπολη έχει 4 βαθμούς, 3 η Σαλερνιτάνα και τελευταία είναι η Κάλιαρη με μόλις 2 βαθμούς.
Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το Ισπανικό πρωτάθλημα και την La Liga, εκεί όπου βρισκόμαστε ήδη στην ένατη αγωνιστική. Και στα αποτελέσματα είχαμε Athletic Bilbao Almeria 3-0, Cádiz Girona 0-1, Real Madrid Osasuna 4-0, Mallorca Valencia 1-1, Sevilla Vallecano 2-2, Villarreal Las Palmas 1-2, Atlético Madrid 2 με τη Sociedad 2-1, Celta Getafe 2-2, Alavés Betis 1-1 και Granada Barcelona 2-2. Στην βαθμολογία η Real είναι πρώτη με 24 βαθμούς, ακολουθεί η Χιρόνα με 22, άφησε πίσω της με ένα βαθμό διαφορά την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει 21. Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 19, 17 για την Μπιλμπάο, 15 για την Sociedad, 13 βαθμούς για Μπέτις και Βαγεκάνο, 11 για Βαλένθια και Λασπάλμας, 10 για την Χετάφε και την Οσασούνα. Και από εκεί και κάτω έχουμε την Κάντιθ να έχει 9 βαθμούς, 8 για τη Σεβίλη, τη Μαγιόρκα, τη Βιαρεάλ και την Αλαβές, 6 βαθμούς για τη Θέλτα και τη Γρανάδα και 3 βαθμούς για την Αλμερία. Ο Σουηδός Πίτερ Φρόιτφελτ θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος αρχιδιαιτητής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διαδεχόμενος τον Άγγλο Στίβ Μπένετ. Ένα όνομα το οποίο βέβαια έφερε αναταράξεις στις τάξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς στην συνάντηση που είχαν οι μεγαλομέτοχοι των τεσσάρων ομάδων, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, είχαν διαφορετικές απόψεις, με μάλιστα τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρο της Super League Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και τον Γιάννη Αλαφούζο από πλευράς Παναθηναϊκού, να δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους και να φεύγουν από την συζήτηση που υπήρχε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Από την άλλη βέβαια είχαμε την στήριξη της ΑΕΚ αλλά και του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο του Σουηδού Πίτερ Φρόινφελτ. Μάλιστα, από πλευράς Παναθηναϊκού ακούστηκε αργότερα ότι ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε η Πράσινη ΠΑΕ ήταν καθώς ζήτησε να δοθούν και τα υπόλοιπα βιογραφικά διαιτών και μετά να γίνει η επιλογή του νέου αρχιδιαιτητή, κάτι που σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να περιμένουμε την έγκριση από το προσεχές διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα ξαναρχίζει στις 22 του μήνα με ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Και βασικά το θέμα της διαιτησίας είναι αυτό το οποίο έχει απασχολήσει τις περισσότερες ομάδες από την αρχή της περίοδου. Μάλιστα, εχθές είχαμε και ανακοίνωση του Πας Γιάννενα για το πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Βόλο,
εκεί που οι Μαγνήσιοι έφυγαν νικητές με 2-1, ωστόσο οι γηπεδούχοι έχουν πολλά παράπονα από την ιδιαιτησία του Πέτρου Τζαγκαράκη. Και μιας που αναφερθήκαμε στον θεσμό του κυπέλου, να πούμε τα αποτελέσματα που είχαμε για την πέμπτη φάση του θεσμού, τη φάση των 32. Είχαμε λοιπόν Μικρασιατικός Πανσεραϊκός 0-2, Γιάννενα Βόλος 1-2, Αχαρναϊκός Κηφισιά 0-2, Καμπανιακός Αστέρας Τρίπολης 1-3, Κισαμικός Όφη 3-5 και περιμένουμε να λήξει η αναμέτρηση του Διαγόρα με τον Πανετολικό. Περάσουμε στο διάλειμμά μας, να δούμε και το τι έγινε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεκινώντας από το Champions League. Είχαμε λοιπόν την περασμένη Τρίτη, Ουνιόν Βερολίνου Μπράγκα 2-3, Σάλτσμπουργκ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2, Ίντερ Μπενφίκα 1-0, Αϊτχόβεν Σεβίλη 2-2, Κοπενχάγη Μπάγκερν Μονάχου 1-2, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γαλατά Σαράι 2-3, Νάπολι Ρεάλ 2-3 και Λανς Άρσεναλ 2-1. Την Τετάρτη είχαμε Ατλέτικο Μαδρίτης Φέγενορ 3-2, Αντβέρπ Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3, Ερυθρός Αστέρας Young Boys 2-2, Ντόρτμουντ Μίλαν 0-0, Νιουκάστλ Παρίσι Ζερμέν 4-1, Λειψία Μάντσεστερ Σίτι 1-3, Πόρτο Μπαρτσελώνα 0-1 και Σέλτικ Λάτσιο 1-2. Στις βαθμολογίες για τον κάθε όμιλο έχουμε στον πρώτο όμιλο την Bayern να έχει το απόλυτο 2 νίκες και 6 βαθμούς. Γαλατά Σαράι ακολουθεί με 4 βαθμούς, η Κοπενχάγη έχει έναν και τελευταία είναι η Manchester United χωρίς βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Λανς είναι πρώτη με 4 βαθμούς, ακολουθούν Arsenal και Σεβίλη με 3 και 2 βαθμούς αντίστοιχα. Τελευταία είναι η Eindhoven με 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο η Real έχει βάλει τις βάσεις για την πρόκριση έχοντας 6 βαθμούς. Ακολουθούν η Νάπολη και η Μπράγκα που μοιράζονται από 3 και τελευταία είναι η Union Βερολίνου χωρίς βαθμό. Τέταρτος όμιλος Real Sociedad έχει μαζί την Ίντερ από 4 βαθμούς. Στους 3 είναι η Salzburg χωρίς βαθμό η Benfica. Πέμπτος όμιλος Ατλέτικο Μαδρίτης μαζί με τη Λάτσιο οδηγούν την κούρσα με 4 βαθμούς, ακολουθεί η Φέγενορντ με 3 και η Σέλτικ χωρίς βαθμό. Έκτος όμιλος η Νιουκάστλ είναι πρώτη με 4 βαθμούς, η Παρίσι Ζερμέν ακολουθεί με 3, 2 βαθμούς για τη Μίλαν, 1 για την Ντόρτμουντ. Έβδομος όμιλος Σίτι είναι πρώτη με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Λειψία με 3, Young Boys και Ερυθρός Αστέρας μοιράζονται από 1 βαθμό. Και τέλος τον 8ο όμιλο η Μπαρτσελόνα έχει 6 βαθμούς, η Πόρτο ακολουθεί μαζί με τη Σαχτάρ με 3 βαθμούς και τελευταία είναι η Αντβέρπ χωρίς βαθμό. Και στο Europa League, εκεί όπου έχουμε τη συμμετοχή τριών ελληνικών ομάδων, με τα αποτελέσματα να είναι Μπάτσκα Τόπολα Ολυμπιακός 2-2, σε ένα μάτσο το οποίο οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με 0-2, αλλά δέχτηκαν
την ισοφάριση και μάλιστα λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Άρης Λεμεσού, Rangers 2-1, ΑΕΚ Άγιαξ 1-1, Μπέτις Σπάρτα Πράγας 2-1, Sporting Λισαβόνας Αταλάντα 1-2, Ράκοφ Στουρμ Γκρατς 0-1, Φράιμπουργκ West Ham 1-2, Μαρσέικ Μπράιτον 2-2, Σλάβια Πράγα Σέριφ Τίρασπολ 6-0, Χάκιν Καραμπάκ 0-1, Ρώμα Σερβέτ 4-0, Βιαρεάλ Ρεν 1-0, Τουλούζ Λάσκ 1-0, Λίβερπουλ Ουνιόν Σένς Ζιλουάζ 2-0, Μακάμπι Χάιφα Παναθηναϊκός 0-0 και Μόλντε Λεβερκούζεν 1-2. Στις βαθμολογίες έχουμε για τον πρώτο όμιλο την West Ham να έχει 6 βαθμούς, ακολουθεί Φράιμπουργκ με 3, από έναν έχουν Ολυμπιακός και Μπατς Κατόπολα. Δεύτερος όμιλος, εκεί όπου είναι η ΑΕΚ, είναι πρώτη με 4 βαθμούς, ακολουθούν Μαρσέι και Άγιαξ με 2, 1 βαθμό για την Μπράιτον. Στον τρίτο όμιλο, Σπάρτα Πράγας, Άρης Λεμεσού, Ρέιντζερς και Μπέτις έχουν από 3 βαθμούς, ένας όμιλος ιδιαίτερα δύσκολος. Στον τέταρτο, η Αταλάντα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, ακολουθούν Sporting Λισαβόνας και Στουρμ Γκρατς με 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό είναι η Ράκοφ, η ομάδα του Γιάννη Παπα-Νικολάου. Στον πέμπτο όμιλο, η Λίβερπουλ έχει 6 βαθμούς, ακολουθεί η Τουλούζ με 4, 1 βαθμό για την Union Saint-Gilloise και τελευταία είναι η Αυστριακή Λάσκ Λίτζερ, χωρίς βαθμό. Στον έκτο όμιλο, ο Παναθηναϊκός προπορεύεται με 4 βαθμούς, ακολουθούν Villarreal και Ρεν με 3 βαθμούς και τελευταία η Maccabi Haifa με 1 βαθμό. Μάλιστα, υπάρχει αναβρασμός στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που έγινε το Σάββατο από τρομοκράτες της Χαμάς προς την πλευρά των Ισραηλινών κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και μάλιστα γι' αυτό το λόγο η ομάδα της Χάιφα επέτρεψε στους ξένους της να φύγουν μακριά από την χώρα. Θα πούμε στη συνέχεια και τι γίνεται στο μπάσκετ με την Ευρωλίγκα αλλά και τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Στον 7ο όμιλο, Σλάβια Πράγας μαζί με τη Ρώμα έχουν από 6 βαθμούς και έχουν αφήσει χωρίς βαθμό τη Σερβέτ και τη Σερίφ Τιρασπόλ. Στον 8ο όμιλο και τελευταίο, η Λεβερκούζεν έχει μαζί με την Καραμπάκ από 6 βαθμούς και χωρίς βαθμό είναι η Μόλντε και η Χάκεν. Και θα κλείσουμε την αναφορά μας με το Europa Conference League, εκεί όπου μετέχει και η ομάδα του ΠΑΟΚ. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα Αστανά, Βικτόρια Πιλιτζέν 1-2, Ολύμπια Λουμπλιάνας, Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-1, Μπεσίκτας Λουγκάνο 2-3, Μπόντο Γκλιμπ, Γκλαμπρίζ 0-1, Μπρέιδαμπλικ, Ζόρια 0-1, Γάνδη Μακάμπι Τελαβίβ 2-0, Κλάξβικ, Λίλ 0-0, Μπαλκάνδη Δυναμό, Ζάγκρεπ 2-0, Αμπερντίν Ελσίνκι 1-1, Αστον Βίλα Ζρίνσκι 1-0, Φιωρεντίνα Φερετσβάρος 2-2, Αλκμαρ Λέγκια Βαρσοβίας 1-0, Τσουκαρίσκι Γκένκ 0-2, Νόρτζελαντ Λουντογκόρετς 7-1 στο σκορ της βραδιάς, ΠΑΟΚ Άιντραχτ 2-1, Σπάρτακ Τρινάβα Φενέρμπαχτσε 1-2. Στις βαθμολογίες τώρα, στον πρώτο όμιλο η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι πρώτη με 6 βαθμούς, ακολουθεί η Λίλ με 4, ένας βαθμός για την Κλάξβικ και χωρίς βαθμό η Ολύμπια Λουμπλιάνας. Στο δεύτερο όμιλο, Γάνδη έχει 4 βαθμούς όσους και η Ζόρια. Ακολουθεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3 βαθμούς και τελευταία χωρίς βαθμό είναι η ομάδα της Μπρέιδαμπλικ. Στον τρίτο όμιλο, η Βικτόρια Πιριζέν έχει 6 βαθμούς. Μπαλκάνικη και Δυναμό Ζάγκρεπ από 3 και χωρίς βαθμό η ομάδα της Αστανά από το Καζακστάν. Λουγκάνο Κλαμπ Μπρίζ έχουν από 4 βαθμούς. Στον τέταρτο όμιλο, Μπεσίκτας και Μπόντο Γκλιμπ έχουν από 1. Στον πέμπτο όμιλο, η Ζρίνσκι, η Αλκμαρ, η Λέγκια Βαρσοβίας και η Άστον Βίλα μοιράζονται από 3 βαθμούς σε έναν επίσης απαιτητικό όμιλο. Στον έκτο όμιλο, Φερετσβάρος και Γκένκ οδηγούν την κούρσα με 4 βαθμούς. Η Ορεντίνα έχει 2, χωρίς βαθμό η Τσουκαρίτσκι. Στον 7ο όμιλο, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 6 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του την Άιντραχτ με 3 και Ελσίνκι, Αμπερντίν έχουν από 1 βαθμό. Τέλος, στον 8ο όμιλο, Φενέρμπαχτσε
είναι πρώτη με 6 βαθμούς, ακολουθούν η Νόρτζελαντ και η Λουντογκόρετς με 3 και τελευταία χωρίς βαθμό είναι η Σπαρτάκ Τρινάβα.
επανειλθάμε και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και να κλείσουμε έτσι λιγάκι την θεματολογία του ποδοσφαίρου λέγοντας ότι η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να αγωνιστεί κόντρα στην Ιρλανδία την Παρασκευή το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο Δουβλίνο απέναντι στους πράσινους της Ιρλανδίας, ένα μάτς για την προκριματική φάση των ομίλων του γύρω 2024. Την ερχόμενη Δευτέρα θα υποδεχτεί την Ολλανδία στην OPAP Arena στις 10 παρατέταρτο. Είναι πλέον στην τελική φάση η σειρά αυτή των αγώνων για την Γαλανόλευκη, η οποία ψάχνει τον τρόπο για να προκριθεί στην τελική φάση που θα γίνει στα γήπεδα της Γερμανίας. Να πούμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά την UEFA και τις διοργανώσεις των επόμενων δύο Euro, ανέθεσε στην Αγγλία και την Ιρλανδία τη διοργάνωση του 2028, ενώ η Ιταλία και η Τουρκία θα αναλάβουν το 2032. Άλλη μια είδηση η οποία μας έκανε εντύπωση ήταν η αποχώρηση από την ενεργό δράση του Εντέν Αζάρ σε ηλικία 32 χρονών, με τον Βέλγο Σταρ να έχει ουσιαστικά βάλει τέλος στην καριέρα του όταν και αποχώρησε από την Ρεάλ Μαδρίτης, τότε που οι Μαδριλένοι πριν από 3 χρόνια δαπάνησαν το ποσό των 115 εκατομμυρίων προκειμένου να τον αγοράσουν από την ομάδα της Τσέλσι. Έκτοτε ο Βέλγος είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών, δεν κατόρθωσε να παίξει όσα παιχνίδια μπορούσε με την φανέλα της Βασίλισσας και έτσι αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να κρεμάσει την φανέλα του. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πάμε σιγά σιγά προς το μπάσκετ καθώς είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Basket League, εκεί όπου δεν έλειψαν οι εκπλήξεις όπως συμβαίνει στην πρεμιέρα. Είχαμε λοιπόν στα αποτελέσματα Colossus Hotel, H Hotels, Περιστέρι Big Win 104-93, AEK Bekçon, Λαύριο Megabolt 93-98, ΠΑΟΚ Ματέκο, Προμηθέας Πάτρας 80-95, Άρης Μίντεα, Ολυμπιακός 72-81, Απόλλων Πατρών Κάρνα, Καρδίτσα Ιαπωνική 72-71 και Παναθηναϊκός Μαρούσι 82-71. Δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι το Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στις 5 η ώρα Απόλλων Πατρών εναντίον Άρη, στις 5 και 4 Μαρούσι εναντίον ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 Περιστέρι εναντίον Παναθηναϊκού, την Κυριακή στις 5 Προμηθέας εναντίον Καρδίτσας, 5 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ και τη Δευτέρα θα κλείσει αγωνιστική με την αναμέτρηση του Λαβρίου εναντίον του Κολοσσού. Πάμε και στο πρωτάθλημα της Elite League, το οποίο είχε και αυτοπρεμιέρα. Είχαμε λοιπόν Ερμής Κυματαρίου Κόρυβος Αμαλιάδας 78-83, Πανερυθραϊκός Μήλωνας 83-80, Μεγαρίδα Χαρίλα Οστρικούπης 74-65, Παπάγου Έας Ευόσμου 89-78, ΑΟΜΗ Κόνου Ηρακλής 87-74, Δόξα Λευκάδας Έσπερος Λαμίας 59-79, Πανιόνιος Ελευθερούπολη 76-79 και Αμίδας Ψυχικό 66-62. Η αγωνιστική συνεχίζεται το Σάββατο. Όλες οι αναμετρήσεις είναι στις 5 πλην του μάτς στο Ιβανόφιο που είναι στις 6.30 και του μάτς στην 4.30 και στην Αμαλιάδα που είναι στις 4.30 επίσης. Έχουμε λοιπόν Μήλωνας Ερμής Κυματαρίου, Χαρέλα Οστρικούπης Πανερυθραϊκός, Έας Ευόσμου Μεγαρίδα, Ηρακλής Παπάγου, Έσπερος Λαμίας ΑΟΜΗ Κόνου, Ελευθερόπολη Δόξα Λευκάδας, Ψυγικό Πανιόνιος και Κόρυβος Αμαλιάδας εναντίον Αμίντα.
Πάμε και στο πρωτάθλημα των γυναικών, όπου είχαμε πρεμιέρα και εκεί το Σάββατο που μας πέρασε. Είχαμε λοιπόν Εσπερίδες ΠΑΟΚ 69-66, Πρωτέας Βούλας Παναθηναϊκός 50-76, Ηρακλής Αθηναϊκός 74-45, ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός 60-88, Χανιά Εύνικος 41-50, Νίκη Λευκάδας Ελευθερία Μοσχάτου 65-73. Το Σάββατο έχουμε τις αναμετρήσεις στις 3, Ολυμπιακός Ηρακλής. Μία ώρα νωρίτερα παίζει η Ελευθερία Μοσχάτου με τα Χανιά. Στη μία η ώρα Εύνικος ΠΑΣ Γιάννενα, όπως και ΠΑΟΚ Νίκη Λευκάδας. Και στις 1:30 υπάρχει η αναμέτρηση του Αθηναϊκού με τον Πρωτέα Βούλας για να κλείσει αγωνιστική το Σάββατο στις 2:30 Παναθηναϊκός εναντίον Εσπερίδες. Είχαμε και την έναρξη της EuroLeague, εκεί όπου είχαμε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο αιώνιους αντιπάλους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είχαμε λοιπόν Ερυθρός Αστέρας Βιλερμπάν 94-73, Μακάμπι Τελαβίβ Παρτιζάν 96-81, Βίρτους Μπολόνια Ζαλγκίρις Κάουνας 79-82, Μπάγερ Μονάχου Άλμπα Βερολίνου 80-68, Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές 91-74, Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο 85-82, σε ένα μάτσο που κρίθηκε στην παράταση. Κρίθηκε στην παράταση και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό 78-88, Βαλένθια Μονακό 70-65 και Μπασκόνια Ρεάλ Μαδρίτης 77-79. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή. Να δούμε το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη στις 8:30 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 Άλμπα Βερολίνου Μπασκόνια, Βιλερμπάν Παρτιζάν, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου, ενώ αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με τη Μακάμπι Τελαβίβ λόγω των γεγονότων που υπάρχουν στο Ισραήλ αυτές τις μέρες. Την Παρασκευή στις 8 η ώρα θα αναμετρηθούν Μονακό Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις εναντίον Ερυθρού Αστέρα. Στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Μπαρτσελώνα και στις 9:30 η Βαλένθια θα παίξει κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Να πούμε ότι εχθές ανακοινώθηκε ότι η ομάδα της Βαλένθια τα βρήκε σε όλα με την Μακάμπι Τελαβίβ, προκειμένου η τρίτη αγωνιστική που είναι στις 17 του μήνα να γίνει στην πόλη της Ισπανίας, ενώ ήταν κανονικά να διεξαχθεί στο Ισραήλ,
Και αντίστοιχα η 32η αγωνιστική θα γίνει στο Ισραήλ αντί της Ισπανικής πόλης. Βέβαια κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στις υπόλοιπες διοργανώσεις που μετέχουν Ισραηλινές ομάδες. Πάμε και στο EuroCup των ανδρών, εκεί όπου ο Άρης γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο με 66-82 από την Gran Canaria, ένα από τα φαβορί για την φετινή κατάκτηση του τροπέου. Αυτή την ώρα βρίσκεται πίσω από την Λιέντ Καμπέλης στην Λιθουανία με 43-36 στο ημίχρονο. Το EuroCup συνεχίζεται κανονικά, εν αντιθέσει με το Basketball Champions League, το οποίο θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα δράση και θα μπορούμε να μιλάμε και για τα αποτελέσματα που θα έρθουν από τις ελληνικές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι μετέχει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, το Περιστέρι και ο Προμηθέας. Να δούμε λιγάκι και το EuroCup των γυναικών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Να δούμε λιγάκι τα γκρουπ δυναμικότητας και να σας πω και τις αναμετρήσεις που υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα να πάμε στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου η Ελευθερία Μοσχάτου αγωνίζεται αύριο στις 9 η ώρα στην Γαλλία κόντρα στην Σαρλεβίλ. Μια Ελευθερία Μοσχάτου η οποία περιμένουμε να κάνει καλή εμφάνιση την φετινή περίοδο. Πάμε και στον όμιλο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, στον πέμπτο όμιλο, εκεί όπου θα αναμετρηθεί αύριο το απόγευμα με την ομάδα της Μαλίν στο Βέλγιο και ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετέχει στον έκτο όμιλο και θα αναμετρηθεί εκτός έδρας στην Τουρκία κόντρα στην Καϊσέρι αύριο το απόγευμα στις 18:30. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο έχει ξεκινήσει όπως είπαμε και να πούμε ότι αύριο υπάρχει και αναμέτρηση για το βόλεϊ προκριματικά του Challenge Cup, εκεί όπου μετέχουν 4 ελληνικές ομάδες. Πρώτα απ' όλα στις 5 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ολλανδική Τσβόλε. Ο ΠΑΟΚ στις 6 θα αναμετρηθεί με την Κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης. Την ίδια ώρα η Θέτη Δαβούλας θα παίξει κόντρα στην τουρκική Μπελεντή Γεμπούρσα και στις 18:30 η ΑΕΚ θα υποδεχτεί την ρουμανική Βολουντάρι. Είδηση επί του πιεστηρίου, καθώς αναφερθήκαμε νωρίτερα στην αναμέτρηση του Άρη στη Λιθουανία κοντά στην Λιέντ Καμπέλης, εκεί όπου βρίσκεται πίσω στο σκορ, στο ημίχρονο. Ωστόσο, περνάει σε δεύτερη μοίρα το παιχνίδι, καθώς είχαμε τον τραυματισμό του Μπλούμπερξ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι κοντά στους Λιθουανούς. Από και πέρα η γαλλική εφημερίδα έβαλε τον Ολιβιέ Ζιρού στην καλύτερη ενδεκάδα της εβδομάδας έως τερματοφύλακα, καθώς, όπως είπαμε, αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά ως τερματοφύλακας για την ομάδα της Μίλαν απέναντι στην Τζένοα. Και κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Μείνετε εσείς συντονισμένοι στο NSTV, ακολουθούν και άλλες εκπομπές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα μακριά από σκοτούρες και να είναι μόνο το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη μας. Έως τότε, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες όπου και αν αγωνίζονται και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!